Είμαι Γιώργο Ξυλούρη, είμαι 20 χρονών και είμαι φοιτητής. Ξεκίνησα να ασχολούμαι από μικρή ηλικία με το τραγούδι, δημοτικό σχετικά με την κολονία του πατέρα μου στα μπάνια και στους καθέτες του σπιτιού. Και στη συνέχεια στο γυμνάσιο σε επαναστατικούς διαγωνισμούς με το σχολείο. Και αργότερα επαγγελματικά, τώρα πια επαγγελματικά. Για μένα το τραγούδι είναι η ζωή μου και είναι και σαν ψυχοθεραπεία, έτσι το βλέπω. Ξεκίνησα λίγο πριν κλείσω τα 18 να τραγουδάω στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, σε κάποια μαγαζιά και στη συνέχεια ανέβηκα εδώ στην Αθήνα. Πιστεύω ότι για μια καριέρα μεγάλη είναι ίσως η πόλη που μπορεί να το κάνει αυτό. Και το Greek Idol είναι το μέσο ίσως για μια πολύ μεγάλη αρχή, πολύ δυνατή αρχή. Με τον Νίκο Ξυλούρη έχουμε μακρινή συγγένεια και είναι τρίτος θείος μου. Ήτανε μια φορά μάτια. Το να είναι θείος ένας τόσο μεγάλος τραγουδιστής σίγουρα σου προκαλεί τόσο από όμορφα συναισθήματα και συναισθήματα ευθύνης μεγάλης απέναντι στον κόσμο και απέναντι σε εκείνο το κοινό που τον λάτρευε. Το άγχος είναι μεγαλύτερο από ότι θα έπρεπε να ήταν κανονικά. Δεν ξέρω τι θα μου έλεγε άμα με άκουγε. Σίγουρα θα μου έδινε συμβουλές πώς θα γίνω καλύτερος. Είμαι πολύ περήφανος που ήταν θείος μου και ελπίζω κάποια στιγμή να φτάσω κι εγώ στα βήματά του. Γεια σας. Γεια. Γεια σου. Ονομάζομαι Γιώργος Ξυλούρης. Το Ξυλούρης έχεις καμία σχέση με το... Είναι τρίτος θείος μου. Μάλιστα. Τι θα μας πεις σήμερα? Ανώτες αγάπες, λέω. Ε. Εσύ τι πεις? Νύχτες δίχως όνομα, νύχτες χωρίς σκοπό, χαμένη από χέρι, χαμένη και οι δυο. Ανόητες αγάπες, ανόητα φιλιά. Λόγια, 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 λόγια ψεύτικα. Λόγια, λόγια ψεύτικα. Ωραία. Κουλ. Cool. Μια χαρά. Ωραία φωνή. Ναι. Ωραία φωνή έχει. Και ωραία εξαστικός. Φωνή, αλλά κουρασμένος. Στην εμφάνιση... Έλεγα για 19 χρόνια 20. Πάρε τα πάνω σου. Πρέπει, αλλά... Άντε. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Πρέπει να είσαι ζωντανός. Και εμείς κουρασμένοι αυτό. Είμαστε, τι νομίζεις. Και είμαστε και πιο μεγάλοι από σένα. Άσχετα αν δεν φαινόμαστε. Όχι πολύ. Λοιπόν, ό,τι και να πούμε, είναι καλή φωνή σου, Πιτσιρικάς είσαι, μια χαρά είσαι. Βλέπω να σε περνάμε, έτσι νομίζω. Δεν ξέρω, εγώ, I do. Ναι. Ναι. Οπότε η Επιτροπή αποφάσισε ότι πας στους 100, αγόρι μου, έλα. Ευχαριστώ πολύ. Μόνο που εγώ θέλω να σου πω ότι πρέπει να χάσεις κανένα κιλό. Τα μπούτια είναι... Με τα μπούτια και... Χάστα. Θα τα χάσουμε. Πέρασα. Δεν μου πάνε για τα μπούτια μου κάτι. Πάνω στο γυμναστήριο και θα έρθω την επόμενη φορά για να δει ο κ. Κωστόπουλος την πρόοδο, έτσι, στο πόδι. Το πήρα, το πήρα. Τέλος. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Γεια σου. Πέρα. Κάθισε. Γεια σας. Καλώς. Σε καλά. Είμαι λίγο αγχωμένος, εξαντλημένος, αλλά power. Δεν τα είχαμε στην κίνηση. Είναι αλήθεια. Δεν το έχουμε. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που σε μπλοκάρει, αλλά δεν το έχεις. Θα σας πω, ήτανε κομμάτια μπαλάντες και ήθελα πιο πολύ να δώσω βάρος στην ερμηνεία. Ναι. Αν είχα κάποιο dance κομμάτι, σαφέστατα θα καθόμουν. Στην ερμηνεία τα πήγες καλά, αλλά ξέρεις, αυτά τα ζυγίζουμε όλα, Ξέρω. Όλα αυτά, πέρασες. Έλα, πάμε. Η εμπειρία είναι απίστευτη μέχρι τώρα. Όταν ξεκίνησε όλο αυτό το ταξίδι με τις οντισιόν και όλα όσα ζήσαμε, δεν είχα σκεφτεί ότι θα έφτανα μέχρι εδώ. Θα ζούσα κάθε οντισιόν ξεχωριστά, σαν να ήταν η τελευταία.
Ο ενθουσιασμός για τα live είναι σίγουρα πιο μεγάλος όσο πλησιάζουμε.